είχαμε μια καταπληκτική διοργάνωση, καταπληκτικός αγώνας, σε ένα πολύ ωραίο τοπίο. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στους αθλητές, τεράστιο τουριστικό προϊόν για την πόλη μας και του χρόνου η Βαλκανική. Τιμή για τον τόπο μας, είναι άφπλακτος να είναι καλοκαιρινός προορισμός και να γίνει τόσο σπουδαίος ο αγώνας της ποδηλασίας, ώστε να καθιερωθεί ως θεσμός για την προβολή του τόπου, της αναψυχής, του ιδίου του αθλητικού αθλήματος. Και πέρα από αυτό, όλοι οι αθλητές, οι διοργανωτές, οι πρωταθλητές, να έχουν πάντα επιτυχίες και με πολύ αγώνα, όπως έχουν μέχρι τώρα προχωρήσει στη ζωή τους, να συνεχίσουν. Τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή για αυτή τη φανταστική συνδιοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Σύμβουλο. Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω το μεγάλο συντελεστή αυτής της φανταστικής διοργάνωσης, που είναι ο Τάσος Οξίδης, ο οποίος επιμελήθηκε τη μεγάλη αυτή διοργάνωση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ένα φανταστικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όλες οι αποστολές, όλοι οι αθλητές θέλουν να σε ευχαριστήσουν και θέλω να ξέρετε, το συγγνώμη για μας, αποτελεί το δεύτερο σπίτι της ποδηλασίας. Δεσμευόμαστε και δεσμευτήκαμε και στον Τάσο Τοξίδη αλλά και στον Δήμαρχο ότι του χρόνου θα κάνουμε προσπάθειες έτσι ώστε να γίνει βαλκανικό πρωτάθλημα στην Ναύπακτο, στην ορεινή Ναύπακτο, και θα θέλαμε πάρα πολύ αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη ένα φίλο από τα παλιά, τον Δημήτρη τον Κωνσταντόπουλο, τον βουλευτή του Λακαρνανίας, ο οποίος με τιμά σήμερα με την παρουσία του και εμένα εδώ στην πόλη του, αλλά κυρίως νομίζω ότι τιμά την Λακαρνανία ολόκληρη. Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομική διεύθυνση, την Τροχέα, τους εθελοντές, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές και πρέπει να σας πω το εξής. Στο Mountain η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας έχει έναν αθλητή, τον Δημήτρη Αντωνιάδη, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αντωνιάδη Δημήτρη, καλή επιτυχία και όλα. Από τον Ποδηλατό Σύλλογο Πρόνο Νίκαιας. Εκπροσωπήσει Βαλκανιονίκης και αθλητής, θα μας εκπροσωπήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο σε λίγες μέρες. Καλή επιτυχία ξανά. Τώρα να βγάλω και εγώ μια φωτογραφία να έχω με τον μελλοντικό νικητή. Τι να σε κάνω. Τι έργα είναι αυτό. Τι να σε κάνω. Λείτε αυτή πολύ το φίλο. Ευχόμαστε γενικότερα επιτυχίες και σε απλές συμμετοχές. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα που να μην έχει τσακωθεί ποτέ, να μην έχει πει κάτι ποτέ, τα παιδιά να είναι όλα αγαπημένα σαν αδέρφια και γι' αυτό ίσως να ήταν, ήρθε και το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να πούνε κάποια λόγια και αυτοί. Θα αρχίσω από τον Περικλή, ο οποίος σίγουρα έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και θα είναι σίγουρα ίσως λίγο στενοχωρημένος, γιατί θα ήθελε τα πράγματα να είναι αλλιώς. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, διεκδίκησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλι φέτος, δεν του βγήκε. Έχουμε τον Δημήτρη που είναι άξιος αντικαταστάτης και νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι πολύ κολλητοί και φίλοι, οπότε με τρίασε τη στεναχώρια του, γιατί πάει ένας αθλητής ο οποίος είναι αντάξιός του. Θα μας πει ο Περικλής δύο-τρία λόγια, από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.